Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, Χαρά, καθώς είχαμε άλλο ένα κάθε περιστατικό. Κάθε μέρα έχουμε πολλά δυστυχώς περιστατικά, ναι, τέτοιας βίας. Μιλάμε τώρα για το περιστατικό σε δημοτικό σχολείο στα Πατήσια με θύμα ένα 11χρονο μαθητή. Μιλάμε για ένα περιστατικό απίστευτης ομής βίας. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της μητέρας, όλα ξεκίνησαν το πρωί της 26ης Απριλίου. Το παιδί βρισκόταν στο 101ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, επί της οδού Πολυδούρη στα Άνω Πατήσια, όταν στη 1:15 ομάδα ανηλίκων το πλησίασαν και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο συμβάν μεταξύ τους, συμμαθητές του δηλαδή, όρμησαν πάνω του και άρχισαν να το χτυπούν λισαλέα με μπουνιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα το παιδί να λιποθυμήσει. Αμέσως ειδοποιήθηκε η μητέρα του, η οποία περίμενε έξω για να το παραλάβει με το αυτοκίνητο, και η 49χρονη, ο μαθητής με την 49χρονη, μετέβησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Πατησίων προκειμένου να καταγραφεί το συμβάν, και στη συνέχεια το αγοράκι, επειδή δεν ήταν σε θέση να καταθέσει, ήταν σε άθλια κατάσταση, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος φέρει τραύματα σε όλο του το σώμα, χωρίς ευτυχώς να βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του. Να πούμε ότι χθες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών πήγαν στο νοσοκομείο όπου τους περίμενε η μητέρα του παιδιού και πήραν κατάθεση από το αγοράκι. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, και το περιστατικό αυτό έγινε μπροστά στα μάτια άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, ήταν στο προάβλιο, αλλά ήταν σε διδακτική ώρα, δηλαδή έκαναν μάθημα στο προάβλιο τα παιδιά, και συνέβη μπροστά σε δασκάλους και σε παιδιά άλλα. Δηλαδή, είναι απίστευτο, και το παιδί χτυπήθηκε μέχρι λιποθυμίας. Αυτά τα πράγματα... Δεν ξέρω, δεν συνέβαιναν. Δεν συνέβαιναν και πρέπει κάποιος να κάνει κάτι επιτέλους. Βέβαια. Είτε το Υπουργείο, είτε δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Παρ' όλα αυτά έχουμε και τον κύριο Κόψη να ακούσουμε τι είπε. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις. Να δούμε τι είπε. Από τη στιγμή που πληροφορηθήκαμε το περιστατικό, εμείς επικοινωνήσαμε με όλους τους αρμόδιους, δηλαδή τη διευθύντρια σχολείου, τη διευθύντρια εκπαίδευσης, και εκτός από την πληροφόρηση που τη δίσαμε και την οποία λάβαμε, ζητήσαμε και μια ενδελεχή έρευνα και εξέταση κάθε πτυχή του θέματος για να διαπιστωθεί αν ποιοι έχουν ευθύνες, να είστε σίγουροι ότι όπως πάντα θα αποδούν. Και μάλιστα βλέπετε ότι εμείς αντιδρούμε αστραπιαία και μάλιστα σε κεντρικό επίπεδο, και όχι μόνο με τα στελέχη μας. Αλλά ξέρετε, όταν μιλάμε για παιδιά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, και δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο μέχρι τη διερεύνηση όλου του φαινομένου, γιατί μιλάμε για ψυχές παιδιών. Και εμείς ισορροπούμε από τη μια πλευρά στην επιβολή συνεπειών όπου υπάρχουν και επιδίνονται φυσικά, και κυρίως την κοινωνική ένταξη όλων των παιδιών, είτε είναι θύτες είτε είναι θύματα, και που αιτιολογία πρόκειται από πολλά πολλά περιβάλλοντα. Έχει συμβεί, μιλούμε διαρκώς και έχουμε ήδη μια πλήρη ενημέρωση. Επιτρέψτε μου να μην πούμε τίποτε περισσότερο. Θέλουμε να διερευνήσουμε σε όλη την έκταση και από κάθε πλευρά το συγκεκριμένο θέμα, μέχρι που έχει φτάσει τα όρια κάθε ενός που έχει συμβεί στο σχολείο. Αυτά λοιπόν δήλωσε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου... Ο Γενικός Γραμματέας. Ο Γενικός Γραμματέας τώρα θυμήθηκε να βγει να κάνει δηλώσεις. Τόσα περιστατικά βλέπουμε εδώ και χρόνια στα σχολεία από άγρο ξεροδαρμό, από μπούλινγκ. Δηλαδή τι πρέπει να φρυνήσουμε νεκρό παιδί για να γίνει κάτι τώρα... Αυτό είναι το θέμα, ότι τώρα βγήκανε. Και να έχει το θράσος να πει ότι λειτουργούν και αστραπιαία. Τι αστραπιαία, κάθε μέρα βλέπουμε περιστατικά βίας και bullying με θύματα ανήλικους και θύτες ανήλικους. Το λέει ο πρόεδρος Ολμέ. Χρειαζόμαστε ψυχολόγους μέσα στα σχολεία. Τα παιδιά θέλουν να μιλήσουν και δεν έχουν ανθρώπους να μιλήσουν, δεν έχουν ψυχολόγους. Λέει, όταν έρχεται ένας ψυχολόγος, γίνονται ουρές από τα παιδάκια. Ο πρόεδρος το λέει, ποιος τον ακούει το θέμα. Βάζει παντού θέσεις σε δήμους, στο δημόσιο κτλ. Γιατί δεν βάζει ψυχολόγους στα σχολεία, τα παιδιά να μπορούν να μιλήσουν, ώστε να μην δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα. Έπρεπε να λιποθυμήσει τον 10χρονο αγοράκι για να θυμηθεί να βγει ο Γενικός Γραμματέας. Καλά, και δεν είναι και το μοναδικό περιστατικό. Είναι κάθε μέρα, και ακόμα χειρότερα έχουμε δει από αυτό το περιστατικό.
Και από ό,τι φαίνεται τώρα πλέον ευαισθητοποιήθηκαν να κάνουν κάποια δήλωση. Τώρα βέβαια αν θα κάνουν κάτι είναι ένα άλλο ζήτημα. Τη δήλωση πάντως την έκαναν. Γιατί σύμφωνα με τα όσα έχει πει και ο πρόεδρος Σολμέ, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Ναι, είμαστε επιφυλακτικοί πάντα γιατί είναι προεκλογική περίοδος και πολλές δηλώσεις. Καλά, ναι, τώρα ιδίως βέβαια.